Χαιρετώ, παιδες. Σήμερα θα πάμε στο Upper Cathedral World. Είχαμε ξαναπάει εκεί. Δεν μπήκαμε μέσα. Είχαμε δει την πόρτα η οποία ήταν κλειδωμένη. Από εκεί πας... δεξιά από τη λάμπα, από το Cathedral World. Ανεβαίνεις πάνω με το ασανσέρ. Τώρα θα πάμε να δούμε. Η Αριάννα ακόμα δεν γέννησε. Την περιμένουμε, είναι έτοιμη. Σε λίγο θα γεννήσει. Λοιπόν, αν θυμάστε εδώ αυτή η πόρτα είχε ανοίξει όταν σκοτώσαμε το Bloodstarved Beast. Και μας επέτρεψε να πάρουμε αυτό το ασανσέρ και να πάμε τέρμα πάνω στο... στο Odin Chapel. Silver bullets πάντα αφήνει, ναι. Καλά, τώρα τους αγνώ όλους αυτούς. Τα είχαμε ξαναγυρίσει σε αυτά τα μέρη. Εδώ είναι ο Bullies. Από εκεί είχαμε πάει και είχαμε βρει το παλιό το workshop του German και είχαμε πάρει τον πρώτο φάλιο λόρο. Οπα, εδώ έχει ένα σημείωμα. The sky and the cosmos are one. The choir. Ναι, εδώ που θα πάμε τώρα στο Upper Cathedral World είναι η βάση της choir. Λοιπόν, είχαμε έρθει μέχρι εδώ, αν θυμάστε. Τώρα σε ποιο γολκθρό είναι... Δεν θυμάμαι. Μισό λεπτάκι λίγο να τα σπάσω όλα αυτά. Nice. Nice. Λοιπόν, είχαμε έρθει μέχρι εδώ και αυτή η πόρτα δεν άνοιγε. Τώρα ανοίγει. Backtracking στα καλύτερά του. Ωπ, και εδώ βλέπουμε το πρώτο ευριακό, αποτυχημένο Great One, για να το πούμε έτσι. Αν δείτε ότι η σκαρφάλωνα εδώ πάνω και κοιτούσε εκεί. Εκεί είναι το... Βασικά μπορούμε να το καταλάβουμε τι είναι. Υπάρχει και η ωραία μουσική, η εφιαλτική μουσική. Είναι το Grand Cathedral, εκεί στη βάση του ρολογιού είχαμε πολεμήσει την Βίκαρα Αμίλια και τον και το κοράκι που φορά τώρα το armor του. Έχει σημασία που κοιτάνε εκεί αυτά. Είναι πιο horror περιοχή του main game. Εδώ θέλω να δείτε λίγο, αυτό εδώ το Upper Cathedral Key το βρήκα στο... Γιάρχα Γκουλ, εκεί που είχα πέσει στο κελί από εκείνον που το κρατούσε, τον της Healing Church το πτώμα, τη Squire το πτώμα. Απλά σου έδωσε το κλειδί, σου είπε για το Cathedral World, για το πάνω μέρος του Cathedral World και απλά έπρεπε να σκεφτείς ότι έπρεπε να έρθει εδώ γιατί αυτή την πόρτα την είχε ζει, γιατί είσαι ξανάρθει εδώ πέρα και δεν άνοιγε, έπρεπε να το θυμάσαι και άνοιξε μια καινούργια περιοχή που και αυτό είναι προαιρετικό, έτσι, δεν είναι απαραίτητο για να συνεχίσει το game. Επίσης, πολύ ωραία μας είπε ότι η Choir συνδέεται με το School of Menses. Μάλλον ήταν δύο παρακλάδια της Healing Church, τα οποία ήταν ένα και ορμόμενοι από το αίμα και από τις ανακαλύψεις στους Λαβύρνηθους με τους Great Ones, διαχωρίστηκαν και πήραν δύο διαφορετικά μονοπάτια. Επιζητώντας και οι δύο την εξουσία προφανώς και να ανακαλύψουν νέους μεθόδους να επικοινωνήσουν αυτά τα υπεργαλαξιακά όντα. Το School of Menses έχει πάει στο Nightmare. Είδαμε πολλά στοιχεία στο Γιάρχα Γκουλ.
Να, αυτοί οι Church Doctors, νομίζω λέγονται. Είναι πιο δυνατή από ήταν κάτω εκεί. Εδώ είναι η είσοδος. Πάμε στο Grand Cathedral. Και τα βλέπετε αυτά που ήταν σκαρφαλωμένα στο κάγκελο και κοιτούσαν εκεί πάνω. Αυτό κάτι μας λέει. Θα δούμε κι άλλα τέτοια. Εδώ ένα σόλκα το οποίο θα το ανοίξουμε από εδώ. Σαν να έλκονται από κάτι που είναι εκεί πάνω. Θα το δούμε. Great Lake, ακόμα ένα lake rune. Αυτά δεν είναι επιθετικά εδώ, ναι, δεν σε επιτίθενται. Σε επιτίθενται από εδώ. Δεν θα με φάνε και τα πουλιά τώρα. Χαλάρωσε. Οπα. Αμάν, σε κάνουν friends αυτά, ρε μαλάκα. Το ξέχασα. Sorry, guys. Λογικό να σε κάνουν friends, αφού είναι συγγενής Great One. Κάπως έτσι θα μοιάζει και το παιδί της Ariana. Μέρ και τα πουλιά επικίνδυνα είναι εδώ πέρα. Κάτσε κάτω, άραξε. Και όλα αυτά για μερικές ψυχούλες. Και εδώ έρχομαι στο καλό part. Βασικά αυτή τη φωτιά πρέπει να την έχει για να τον προσελκύσει εδώ, για να το δούμε. Για έλα να δούμε, θα καείς. Έλα κατά εδώ, αγόρι μου, να δούμε πόσο βλάκας είσαι. Έλα. Δεν είσαι τόσο βλάκας, σου φαίνεσαι. Μήπως είναι για να καείς εσύ, προφανώς. Εδώ μπαίνουμε στο πιο ανερχιαστικό κομμάτι της περιοχής. Είναι γεμάτο brain suckers. Και μας καλωσορίζει κατευθείαν η attire της choir. Ήταν πολύ ανώτερα μέρη της Healing Church, λέει. Και αποτελούνταν από clerics και από σπουδαστές. Σπουδαστές είχε το Nightmare of Menses. Άρα αυτοί οι δύο συνδέονται άμεσα. Με τον Left Behind Great One κοιτούσανε στους ουρανούς ψάχνοντας για αστρικά σημάδια. Αυτό μπορεί και να τους οδήγησε στο να ανακαλύψουν ξανά ένα αληθινό μεγαλείο. Very deep story. Το ακούτε τον Brain Sucker. Είναι από κάτω μας. Και αν δείτε εδώ, έχει δύο λύκους.
Είναι η μόνη πηγή φωτός το... η λάμπα εδώ. Το πολυέλαιο. Το οποίο θα πέσει κάτω. Εδώ αν πάμε, θα μας επιφυλάξει μια έκπληξη στο παράθυρο εκεί. Μαντέψτε, τι θα γίνει αν πάρω το ίτεμ. Όχι, δεν μπορώ να δω τίποτα. Μαλάκα, ακόμα να τριχιάζω. Αυτοί έχουν μπλε μάτια. Αυτό δεν μπορώ να το ανοίξω, αλλά μπορούμε να δούμε από πίσω από την πόρτα ένα brain sucker. Αυτός είναι σημαντικός γιατί θα μας δώσει το κλειδί για το ορφανοτροφείο. Δεν μπορώ να τον πετύχω, αλλά αν είχα το threaded cane θα μπορούσε να τον φτάσει στο μαστίγιο. Λίγο επικίνδυνη φάση. Γιατί αν χωρίσουμε κάτω θα μας τυπέσουν οι δυο λύκοι που είναι εκεί. Συν κόμμα ένας τρίτος. Αλλά θα έρθουμε πίσω στην πόρτα και θα εγκλωβιστούν απ' έξω. Hello. Έχω. Δεν έχω τίποτα. Πού σε καλό μου λυκάκι. Α, μείνατε πίσω, ε. Να φάμε και τον... Οπα, έχει ακόμα έναν, ναι. Άρα έχουμε έναν, δύο... Τέσσερις λύκους έχει εδώ πέρα. Πάλι καλά γίνονται στάγερ εύκολα. Όλη μαγιά να αποφύγει στο πρώτο attack. Λίγο γρήγορο όπλο να έχει και τελειώνει το παραμύθι. Βέβαια, να πα στιγμή μπορεί να κάνει και με το όπλο πάρει. Αλλά εδώ χρειάζομαι τη δάδα φωτός για να βλέπω που πάω. Λοιπόν, εδώ είναι locked. Κάποιος μας είδε. Εδώ πρέπει να έχει έναν brain sucker. Και απ' την άλλη πρέπει να έχει. Είναι αυτό που ακούγαμε πάνω από τα σκαλιά. Πού είναι, κάπου εδώ είναι.
Νάτος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το τη βρούμε από πίσω βέβαια. Grab attack. Γεμίζουμε στάμινα. Easy peasy. Έτσι λένε οι Αμερικάνοι. Το μπάτσα αυτό νομίζω το είχα ξεχάσει στο πρώτο playthrough. Και σου δίνει το ροσμάρινους, πώς λέγεται. Αυτό πετάει την, τον καπνό. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Η κουέρα και καλά ανακάλυψε το σύμπαν. Οπα, κάτι, εδώ κάτι θυμάμαι. Μήπως έχει παγίδα, κάτι έχει εδώ. Οι γωνίες είναι ύπουλες. Κάτι θυμάμαι. Μάλλον από την άλλη μεριά. Κάπου έχει μια παγίδα με... Brain Psyker που σε βγαίνει από πίσω από κάποια γωνία. Απλά πρέπει να το θυμηθώ που είναι. Αυτή είναι η αριστερή μεριά. Εδώ έχει ένα σκαθάρι. Ανατριχιαστεί. Οπ! Όχι ρε μαλάκα, με τρόμαξε και το ξέρα ρε φίλε. Ρε πουτάνα! Πουτάνα! Σκαθάρι είναι δόλωμα. Αν μπορέσει να σε φέρει μέχρι εδώ για να σε πιάσει αυτός. Βέβαια το πως βλέπεις είναι η σκάλα και θα σε κατευθείαν πας εκεί και πάλι δεν μπορεί να μην κοιτάξει εδώ. Με ένα ακόμα σημείο του παιχνιδιού που σε λέει να είσαι προσεκτικός. Πόσο μάλλον σε τέτοιες περιοχές ρε φίλε. Λες εξερευνούμε το κάστρο του Ντράκουλα είναι. Έχει δανειστεί πάρα πολλά στοιχεία από το Bram Stoker's Dracula, το Bloodborne. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μιαζάκη. Το ξέρα ρε Βούστη, το ξέρα. Το ξέρα θα κάνεις μαντάκι. Δεν πειράζει. Πάρ' τα δυο inside σου, πάρ' τα να τα καταλάβεις ρε πούστη. Έβγαλε και το πλοκάμι από πάνω. Blindfold Calp, καπέλο που σε έχει κλειστά τα μάτια. Και το Purse Lug, το οποίο πρέπει να είχα πάρει και ένα από το Σεντούκι από το Beginningworth. Υπολείμματα είναι αυτά από Great Ones. Υλικό από το σώμα των Great Ones που μείνανε πίσω. Αυτό είναι το πάνω κομμάτι της Squire. Το κράνος. Το κράνος. Το καπέλο τέλος πάντων που τους κρύβει και τα μάτια γιατί δεν χρειάζονται μάτια. Έχουν μάτια μέσα στο κεφάλι τους αυτοί. Τελευταία πρόταση έχει ενδιαφέρον. Αυτό που καλύπτει τα μάτια στο μπροστινό μέρος του καπέλου είναι και καλά το χρέος τους στα διδάγματα του Μάστερ Γουίλεμ, ακόμα κι αν οι δρόμοι τους χώρισαν. Βέβαια, αφού πήγανε στο Healing Church. Ωραία, τώρα βγήκαμε από την πίσω μεριά. Από εδώ. Κάναμε το κύκλο δηλαδή. Τώρα πρέπει να πάμε κάπως εκεί πάνω. Εκεί που είναι αυτός ο Brain Psyker και από πίσω έχει κόμμα έναν και εκεί είναι η πόρτα που ήταν κλειδωμένη και μας επιτέθηκε ο Λύκος από εδώ.
Είναι λίγο tricky εδώ το σημείο. Γιατί έχει δύο brain suckers μαζί. Χωρίς να μας ακούσει εκείνος που είναι κάτω, πρέπει να πάμε σε αυτόν πρώτα να κάνουμε ένα backstab, αν μπορέσουμε. Ωραία, δεν έκανε arcane spell, άρα είμαστε κομπλέ. Αυτός μας έδωσε το Orphanage Key. Από εδώ είναι το shortcut, από εδώ που ξεκινήσαμε και φάγαμε τον πρώτο λύκο. Και έτσι πολύ όμορφα συνδέθηκε όλο το level. Λοιπόν, αυτό το Orphanage Key έχει ωραίες πληροφορίες. Το ορφανοτροφείο, το οποίο είναι στη σκιά του Grand Cathedral, ήταν κάποτε ένα μέρος για σπουδές και για πειράματα, όπου νεαρά ορφανά ισχυροποιούνταν ως αθέατοι στοχαστές για τη Healing Church. Η Choir που μετά διαχωρίστηκε από τη Healing Church ήταν μια δημιουργία του ορφανοτροφείου. Μάλιστα. Με λίγα λόγια μας λέει ότι η Choir ήταν ορφανά. Ορφανά τα οποία δούλευαν σαν πειράματα για τη Healing Church, ώστε να επικοινωνήσουν λογικά με τους Great Ones ή για να δουλέψουν ως ένα μέσο επικοινωνίας με τους Great Ones. Μοχθηρά πράγματα έκανε η Healing Church, παιδιά. Δεν σας φαίνεται περίεργο που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο ένα gesture? Δεν έχουμε ξαναπάρει κατά αυτόν τον τρόπο κάποια χειρονομία στο παιχνίδι. Και μαντέψτε που κάνει make contact και αυτό στο Grand Cathedral. Τι είναι άραγε εκεί, τι είναι? Ωραία σκηνικά, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό που πήραμε είναι αυτό. Και καλά το χρησιμοποιείς για να το χρησιμοποιούσαν οι πιστοί για να έρθουν σε επαφή με τους Great Ones. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το gesture που πήραμε. Θα το δούμε πιο μετά στο παιχνίδι γιατί. Λοιπόν, τώρα αυτό που έμεινε είναι να πάμε στη πόρτα κάτω, η οποία ήταν κλειδωμένη, μιας και πήραμε το κλειδί του ορφανοτροφείου. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η Healing Church δεν σταματούσε πουθενά, έτσι. Πειράματα με αίματα. Χρησιμοποιούσε ανθρώπους, ορφανά και παιδιά για να επικοινωνήσει με Great Ones. Τους μετέτρεπε σε εξωγήινους, αυτά τα όντα που θα δούμε τώρα. Τρελά πράγματα, φίλε. Τρελά πράγματα. Από εδώ ανοίγοντας το ορφανοτροφείο, ανοίγουμε και το shortcut. Και για ακόμα μια φορά συνδέεται όλο το level με μια λάμπα που είναι εκεί. Φρικιαστικά αγάλματα που παραπέμπουν στο Fishing Hamlet. Στο DLC αυτά παραπέμπουν. Κάτσε να πάρουμε μια τζούρα ψηλίνη. Το πρώτο εξωγήινο. Και η ψεύτικη Ιωσεύκα τους μετέτρεπε
τους ασθενείς που στέλναμε εκεί. Γιατί και η Ιωσέφκα της Healing Church ήταν. Είχε πάρει ιδέες από την Choir. Η γνώμη μου είναι οι άνθρωποι με τους ανθρώπους και οι θεοί με τους θεούς. Αλλιώς περιπλέκονται τα πράγματα, παιδιά. Ποτέ δεν θα έχει καλή κατάληξη για τον άνθρωπο μια τέτοια επαφή, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είναι ένα boss το οποίο μπορεί να φαίνεται εύκολο. Απλά είναι λίγο tricky. Γιατί είναι πολύ εξωγήινοι μαζί. Αυτό που με αντριχιάζει λίγο είναι ότι στην ουσία τώρα θα σκοτώσουμε ορφανά τα οποία μετατράπηκαν μέσω πειραμάτων από τη Healing Church, τη Choir, σε αυτά τα εξωγήινα όντα. Όχι και τόσο καλό να το σκεφτείτε. Celestial Emissary λέγεται το boss. Είναι αυτό εδώ. Ναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Απλά το ψιλορίσκαρα γιατί πήρε τη μορφή με τα πλοκάμια που έβγαλε και απέκτησε κατευθείαν arcane damage. Και με το beast pellet, που είχα στο 100% είμαι 2 hit. Αλλιώς ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Σκοτώνει τα μικρά, σαν τις αράχνες του ρομ. Τρέχει συνέχεια. Στην πρώτη μορφή του δεν είναι τίποτα. Το ρίχνει στο 50%, μετά γίνεται μεγάλο και απλά λίγο πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Celestial Emissary. Δηλαδή ουράνιος αποστολέας απεσταλμένος, ναι. Η Choir ήθελε να επικοινωνήσει με τους Great One και μετέτρεπε τα ισχυρά ορφανά στη σκέψη σε αυτά τα όντα για να επικοινωνήσει μαζί τους. Λοιπόν, αυτό το τζάμι σπάει. Και είμαστε στο Grand Cathedral. Εκεί ακριβώς είναι το κρανίο του Lawrence. Εκεί πολεμήσαμε με τη Vicar Amelia και το κοράκι του Kenhurst. Όλα αυτά εδώ. Κοιτούσανε σε αυτό το μέρος. Εκεί. Από εδώ δεν νομίζω να έχει κάτι, από εκεί έχει κάτι. Το Call Beyond. Αυτό εδώ ρίχνει Arcane Blast από πάνω το κεφάλι σου. Στην ουσία είναι μαγικό, όπως το Ogre of Brietas. Εξοκίνησαν ο Gloves. Όλα αυτά εδώ χρησιμοποιούν Arcane, το Arcane Stat. Σταμάτα. Από εδώ πάει στο boss. Ναι, έχει back to back boss. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι το πιο δύσκολο boss που υπάρχει στο παιχνίδι. Στο main game βασικά. Λοιπόν, γιατί επειδή θα πεθάνουμε και δεν θέλω να πάνε στράφιξη τα 3000 ψυχές, θα πάω να πάρω κανένα level στο Gander's Dream και ξανάρχομαι. Οκ, ξαναγυρίσαμε. Και πάμε για την Ebrietas.
Όλα αυτά την κοιτάνε. Εδώ μπορούμε να καλέσουμε και τον Damian. Τυχαίο που είναι από το Menzies. Δεν νομίζω. Τι ωραία σκηνικά, ε. Τι ωραίο μπόσαρι είναι αυτό, είναι ρε πούστη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται, να μην πεθάνω πολλές φορές, καθώς είναι ένα από τα πιο, για μένα, δύσκολα boss του παιχνιδιού. Είχα δυσκολευτεί αρκετά την πρώτη φορά να το βγάλω αυτό. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι επιθετικό απευθείας. Προσεύχεται στο altar σε μια ράχνη που μοιάζει σαν τον Ρομ. Και αυτός είναι Great One κατά μία έννοια, το οποίο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους. Αυτή η εμπριέταση είναι κανονική Great One, η οποία έμεινε πίσω στους λαβύνθους. Ή την σκλαβώσανε ή δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, η Healing Church, η Choir, το School of Menzies την εχμαλώτησε εδώ πέρα και από εκεί και πέρα άρχισαν να κάνουν πειράματα. Αυτά τα Call Beyond, το Ugur of Embriettas και τα λοιπά είναι spell στην ουσία που αντλήθηκαν από αυτήν. Λοιπόν, είναι δυσκολάκι πως το θέλει προσοχή στα, στο charge attack που έχει, γιατί είσαι ένα hit. Έχει ένα Call Beyond Arcane Blast που σε πετάει κάτι δέσμες φωτός, Arcane δέσμες φωτός πάνω σου, το οποίο άμα σε βρουν σε κάνουν stun και έρχονται και άλλες τρεις και σε αποτελειώνουν. Είναι από τα χειρότερα attacks αυτά. Από εκεί και πέρα έχει swipes. Νομίζω στη δεύτερη φάση σε φτύνει και με αίμα και σε κάνει και frenzy. Το αδύναμο σημείο είναι το κεφάλι της. Βέβαια πρέπει να το ρίχνει κάτω, να την κάνεις bait για να το ρίξει κάτω το κεφάλι, ώστε να πας να κάνεις attack πάνω, γιατί παίρνει το μεγαλύτερο damage. Αυτά. Από εκεί και πέρα μπορείς να μένεις και πίσω της εδώ, προσπαθώντας να μην φάσει attacks, αλλά θα φας πάλι. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Wakey wakey. Μπορούσα να πει κάνω ακόμα ένα attack. Αυτό είναι το να μου σε κάνει frenzy. Στην ουσία πρέπει να είμαι σε τέτοιο range ώστε να κάνει, να μην σε κάνει grab βασικά, και να κάνει το attack με το head που έρχεται πάνω σου. Απλά δεν θέλει να το κάνει για κάποιο λόγο τώρα. Έχει δύο lock points στο σώμα και στο κεφάλι. Αυτό είναι το charge attack. Πάλι καλά με βρήκε στη μέση και δεν με κατέβασε όλο το life. Έχει τρελό hitbox.
Αχ, δεν το πρόλαβα. Bad idea, bad idea, bad idea. Τα φάγα όλα, παιδιά, τα φάγα όλα. Αυτό. Μπορείς να το γλιτώσεις έτσι. Έχει ανέβει και το Friends γιατί μου βγήκε το αίμα. Μπορείς να πεθάνεις με πολλούς τρόπους όπως βλέπεις. Ένα σλαματάκ. Οπ, οπ, οπ. Αυτό ποτέ το βγήκε για κάποιο λόγο. Ο Χριστός. Τρελό μποσάκι, ε. Hitbox δεν υπάρχει, ρε φίλε. Όχι, όχι. Εδώ όλη η μαγιά να προλάβεις να τρέξεις είναι. Grab attack. Charge attack, μισό life. Καλά ήταν. Το καθυστέρησα λίγο παραπάνω για να δείξω ό,τι attack μπορούσε να δείξει. Στην πρώτη φάση μπορείς να κάνεις εύκολα bait το κεφάλι και μπορείς να κατεβάσεις κι άλλο το life, ίσως και να τη σκοτώσεις πριν πας στη δεύτερη φάση, αν χρησιμοποιήσεις το Beast Blood Pellet. Απλά δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να δείξω όλη τη βαρβαρότητα της μάχης αυτής. Το charge attack είναι το πιο δύσκολο να αποφύγεις, πόσο μάλλον αν είσαι σε κοντινή απόσταση, γιατί ακόμα και αν φύγεις από το κεφάλι, σε πιάνουν τα πλοκάμια. Τουλάχιστον όμως δεν την τρως γεμάτη, φεύγει το μισό life σου. Βέβαια εντάξει, μπορείς να την περικυκλώσεις και να γυρνάς γύρω γύρω, ένα-δυο hit, ξανά γύρω γύρω, ένα-δυο hit και να παίζεται γύρω γύρω όλη στην ουσία, και το πιο σπαστικό attack είναι αυτό που κάνει με το Call Beyond, με το arcane από πάνω από το κεφάλι της. Εκείνο υπάρχει ένας χαρακτηριστικός ήχος
Κάθε φορά που το άκουγα, απλά έτρεχα ευθεία γραμμή με μια μικρή κλίση και το απέφευγα. Μικρή κλίση γιατί στην ουσία έρχεται από τη μέση, από το κεφάλι της πάνω, δεν έρχεται ευθεία και άμα τρέξεις τελείως ευθεία ίσως πετύχει. Καλά το αίμα μπορείς να αποφύγεις που φτύνει εύκολα. Το πιο δύσκολο που μπορείς να... που είναι το charge attack το πιο δύσκολο. Αυτή ήταν η εμπειρία. Λοιπόν, εδώ θυμάστε που είχαμε πάρει τα εντόστια... που είναι key item πρέπει να είναι, να το... τα εντόστια της βασίλισσας. Της Annalise, από το Kenhardt's Castle. Τα προσφέρουμε στο altar. Και ο χρόνος γυρνάει πίσω, λέει, για αυτά τα εντόστια, για αυτή την σάρκα. Στην ουσία, αναστήσαμε τη βασίλισσα. Πήραμε και μόλις σκοτώσαμε την Εμπριέτας και από το... και ένα υλικό για τα dungeon. Νομίζω ξεκλειδώνει το... πρέπει να είναι τετάρτο επίπεδο. Το is. Τετάρτο επίπεδο πρέπει να είναι. The Squire το theme. Έχει το συγκεκριμένο το Challenge Dungeon. Δηλαδή Arcane και τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να πάω να δω και τη βασίλισσα που μόλις ανέστησα. Κάτσε να δω που είναι. Kenhardt. Εδώ είμαστε. Βέβαια μπορείς να άρχισε να πολεμήσεις την Εμπριέτας και πολύ πιο μετά, πριν τερματίσεις το παιχνίδι, όταν έχεις και συν 10 weapon, να δυσκολεύεσαι. Λοιπόν, να την και η βασίλισσά μας. Τι περιμένατε να πει, τι περιμένατε να πει, βασίλισσα είναι. Πού είναι, έλα, Νίλ. Πάρ' τα όλα, αμορικαριούλα. Πάρ' τα όλα. Πάρ' να φας, να πούμε εδώ, τα σπέρματα με το αίμα μαζί. Fucking yeah. Deep respect. We await thy return for the honor of Kenhardt. Άντε γαμίσου. Αργετά με το... με τα Vile Bloods. Πάμε τώρα να γίνουμε Hunter of Hunters. Το οποίο σου δίνει και ένα καλό έξτρα, το Stamina Recovery Speed Up, το οποίο είναι πολύ αμεληταίο, έτσι, δηλαδή είναι ούτε καν, απλά ας υπάρχει. Και πριν το κλείσουμε για σήμερα, ένα comment που διάβασα του Θάνου από το προηγούμενο walkthrough με θύμισε το κοριτσάκι. Θα πάμε να την βρούμε τώρα, να δούμε και το φινάλε του quest του δικού της. Central Yharnam. Το κοριτσάκι που αναφέρομαι είναι η δεύτερη κόρη του Gascoigne, η μεγαλύτερη βασικά. Την πρώτη την έφαγε το γουρούνι στους υπονόμους. Να δω, από εδώ είμαστε. You haven't by any chance seen my little sister, have you? I told her to look after the house, but she's run off somewhere. She's still quite small and wears a big white ribbon. Have you seen her out there anywhere? Είχαμε μιλήσει με τη μικρή αδερφή τότε που μας είχε δώσει το music box, πήγαμε στον Father Gascoigne και μετά εκεί αυτό σκοτώσαμε, ανακαλύψαμε ότι είχε σκοτώσει την Βιόλα, την γυναίκα του. Πήραμε το πετράδι
το φέραμε στην κόρη, τη μικρή. Την είπαμε, συγγνώμη κοριτσάκι μου, δεν ξέρω πώς θα σου το πω. Πατέρα σου μετατράπηκε σε αγροθυρίο, σκότωσε τη μάνα σου και τον σκότωσα κι εγώ μετά. Στην ουσία την είπαμε ότι είναι ορφανή και ακόμα κι αν δεν το λέγαμε, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν, θα έβγαινε από το σπίτι, θα πήγαινε στους υπονόμους και δεν έτρωγε το γουρούνι. Αφού σκότωσα τον Γκασγκόιν, ήρθα εδώ, τη έδωσα το πετράδι και μετά πήγα στους υπονόμους και σκότωσα το γουρούνι και βρήκα στην κοιλιά του την κορδέλα της κόρης του, της μικρής κόρης του Γκασγκόιν, η οποία είναι, λέει, red, γιατί από το αίμα του γουρουνιού και καταλαβαίνετε. Τώρα έρχομαι μετά το Blood Moon εδώ και είναι η μεγάλη αδερφή του Γκασγκόιν που ψάχνει τη μικρή και είπε ότι την είπα να μην βγει, αλλά βγήκε και δεν ξέρουμε πού πήγε. Άμα τη ζώσω τώρα το Messenger Ribbon, το Red, θα της πω ότι την έφαγε ένα μεγάλο γουρούνι που βρίσκει στους υπονόμους, γιατί πήγε να ψάξει την μάνα της, την μάνα σας. Εντάξει, δεν είμαι τόσο απέσιος, άρα δεν θα της το δώσω. Θα πω ότι δεν ξέρω πού πήγε. Αν τη ζώσω την κορδέλα και ξανάρθω εδώ, κάνω reload την περιοχή και ξανάρθω, θα τη βρούμε εκεί κάτω, πεθαμένη δίπλα από το τρόλ. Με αυτή τη φορά θα έχει θα είναι άσπρη η κορδέλα που θα μας ζώσει. Είναι σαν να έχει πάρει τη ματωμένη κορδέλα της αδερφής, να την καθάρισε, τη φόρησε και να βγει και αυτή έξω για μια βόλτα ή να ψάξει τη μάνα της ή να πάει κάποιο ασφαλές, σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Αλλά πού να πας. Νομίζω ότι της το δώσω, δεν της το δώσω την κορδέλα. Κάποια στιγμή αργότερα στο παιχνίδι πάλι θα βγει από το σπίτι και θα αυτοκτονήσει. Ή θα σκουντάψει από τη σκάλα ή θα τη σκοτώσει το τρόλ, δεν ξέρω ακριβώς πεθαίνει. Απλά τη βρίσκουμε νεκρή εκεί κάτω. Αυτά, παιδες. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.